ξεπερνούν κάθε προσδοκία τα στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό, με τα ποσοστά των μέχρι τώρα αφήξεων να προϊονίζουν μία ακόμα χρονιά ρεκόρ. Είναι ενδεικτικό ότι οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμηνο του 2024 σημείωσαν αύξηση 22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Η εντυπωσιακή πορεία των αφήξεων αποτυπώνεται και στην Κρήτη. Η εικόνα είναι αισιόδοξη. Βλέπουμε ότι το πλάνο πτήσεων και προγραμματισμένων θέσεων επιβεβαιώνεται. Επομένως, ευελπιστούμε ότι μέχρι και τέλος τη σεζόν, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, η εικόνα θα είναι αυτή που περιμέναμε. Δηλαδή, θα έχουμε περίπου τις περισσότερες πληρότητες, ίσως και κάτι παραπάνω. Ήδη οι αφήξεις ξένων επισκεπτών καταγράφουν αύξηση 20%, δείγμα της εξαιρετικής τουριστικής χρονιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ κόσμο. Τριημερού ή και γενικότερα? Γενικότερα. Από πού μας έρχεστε? Από τον Πειραιά. Για το τριήμερο? Όχι, για δεκαήμερο εμείς. Θα μείνετε μόνο στην πόλη των Χανίων ή θα πάτε και σε άλλες περιοχές? Μπορεί να πάμε και στο Ρέθυμνο, αλλά εδώ το παλιό λιμάνι μας τρελαίνει και δεν το αλλάζουμε. Τα Χανιά είναι πανέμορφα, δεν χρειάζεται. Ερχόμαστε τακτικά, εγώ δεν είμαι Χανιώτισσα, Πειραιώτισσα. Αλλά εδώ είμαστε. Αυξημένη κατά 10,3% ήταν η κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων το Μάιο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Αύξηση της τάξης του 7,8% συγκριτικά με τον Μάιο του 2023 κατεγράφει και στον αριθμό πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Είμαστε εδώ μία εβδομάδα. Εσείς από πού είστε? Καταγωγή από εδώ, από τα Χανιά, αλλά μένουμε στο Sacramento, στην Αμερική, στη Καλιφόρνια. Θα το απολαύσετε, θα μείνετε πολλές μέρες? 1,5 μήνα. Τι είναι αυτό που κάνει την Κρήτη τόσο ξεχωριστή? Τα παιδάκια μου και τα εικονάκια μου. Και η ωραία θάλασσα και γενικά όλη η Κρήτη. Στο ήδη ευνοϊκό κλίμα ήρθε να προσθεθεί η άνευ προηγουμένου επέκταση της σεζόν, στην οποία προχώρησε η ΤΟΥΗ σε Κρήτη, Ρόδο και Κο. Ειδικότερα για το νησί μας, η σεζόν επεκτείνεται μέχρι τις 23 Νοεμβρίου, προσφέροντας συνολικά μια σεζόν 38 εβδομάδων ή 268 ημερών στο νησί. Ταυτόχρονα, τα τρία αυτά ελληνικά νησιά βρίσκονται στους 5 κορυφαίους προορισμούς για τους γερμανούς πελάτες της ΤΟΥΗ αυτό το καλοκαίρι, με πρώτη τη Μαγιόρκα, δεύτερη την Ατάλεια και έπειτα την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κο. Έχει ένα άλλο, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, που σε τραβάει. Αυτό θα πω και τελείωσα. Την Κρήτη επέλεξαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ τα Χανιά παρέμειναν στις πρώτες προτιμήσεις των επισκεπτών. Από πού? Από την Κύπρο είμαστε. Πρώτη φορά στα Χανιά? Όχι, σπούδαζα εδώ. Οπότε για ποιο λόγο τα επιλέξατε? Ήρθαμε διακοπές καλοκαιρινές, είναι ωραία τα Χανιά. Θα μείνετε πολλές μέρες? Με αυτό το τρίμερο. Τι είναι αυτό πιστεύετε που κάνει τον προορισμό ξεχωριστό εδώ? Εντάξει, σε εμάς μοιάζει με την Κύπρο, μας τραβά παραπάνω. Θάλασσα, ωραίο κλίμα. Θάλασσα, φαΐ, κόσμος. Εντάξει. Αύξηση καταγράφεται και στους επισκέπτες κρουαζιέρας. Μόνο στα Χανιά έχουν φτάσει μέχρι στιγμής 35 κρουαζιερόπλια με 68.748 επιβάτες, με το ποσοστό αύξησης το πρώτο πεντάμινο του έτους να είναι στο 51,7%.